30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού που πολλοί πανηγύριζαν, για να μην πω όλοι σας, τα άλλα κόμματα πλην ΚΚΕ, υποσχεθήκατε τότε ότι μπαίνουμε σε έναν κόσμο ειρηνικό και ασφαλή. Και ξεσπά ένας ακόμα ιμπεριαλιστικός πόλεμος στο ευρωπαϊκό έδαφος, μετά τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και μετά τους πολλούς πολέμους που προκάλεσε ο στρατηγικός σας σύμμαχος, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, αναζητάτε τώρα να ακολουθήσει φιλιρινική πολιτική. Η τυπική έναρξη του πολέμου είναι η απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, το έφλεκτο υλικό συσσωρευόταν σταδιακά εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή. Ανεξάρτητα από τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν, από τα στρατόπεδα δηλαδή, τα δύο που υπάρχουν, η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία είναι αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε αυτούς που θα περιμένουν. Από τη μια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη είναι η καπιταλιστική Ρωσία. Λέω ότι ήταν αποτέλεσμα της όξυνσης με επίκεντρο τι, τις σφαίρες επιρροής, μερίδια αγορών, πρώτες ύλες, ενεργειακά κλπ. Κλπ. Αυτοί οι ανταγωνισμοί έφτασαν σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν πια να λυθούν με διπλωματικά μέσα και εύθραυστους συμβιβασμούς, διάφορες συμφωνίες. Ποια είναι τα στρατόπεδα? Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που στηρίζουν την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, οι φίλοι σας, κυρία Αντωνίου, της ευρωπαϊκής φιλιρινικής πολιτικής, τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας, και από εδώ και χρόνια τι κάνουν? Προωθούν τις θέσεις τους. Διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, η οποία συνεχίστηκε παρά τις υποσχέσεις του 1990, από το 1992 και μετά άρχισε η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αντιπυραυλική ασπίδα, γυμνάσια, εξοπλισμοί κλπ. Κλπ. Με στόχο την οικονομική και πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Δεν το βλέπετε ότι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Απ' την άλλη μεριά είναι η καπιταλιστική Ρωσία, η οποία προωθεί τα δικά της σχέδια, δηλαδή μια καπιταλιστική ενοποίηση τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καπιταλιστικές είναι όλες οι χώρες, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και προχώρησε στην Κρυμαία με την επέμβαση που έγινε και πρόσφατα την αναγνώριση ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Τι επιβεβαιώνει? Ότι ο πόλεμος, η κατάσταση, δεν λέμε τίποτα καινούργιο, ο Κλαούζεβιτς το είπε, απλά επιβεβαιώνεται, αποτελεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με άλλα βία μέσα. Είναι απόδειξη ότι ο ημπεριαλιστικός πόλεμος, ο θάνατος, η καταστροφή που προκαλεί, ξεπηδά μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Είναι στο DNA υποχρεωτικά ο πόλεμος μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Η σύγκρουση γίνεται ανάμεσα σε δύο χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρανία, που, ας γυρίσουμε πίσω, οι λαοί ζούσαν αρμονικά. Αναπτύσσονταν, προόδευαν στις συνθήκες του σοσιαλισμού. Ούτε εθνικισμοί υπήρχαν, είχαν σχεδόν εξαλειφθεί. Και ακριβώς αυτή τη μνήμη προσπαθούν να διαγράψουν πολλές πλευρές, και ο ίδιος ο Πούτιν, αλλά και όλες και άλλες πολιτικές δυνάμεις, επιστρατεύοντας αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό. Δεν διαγράφεται όμως ιστορία. Υπάρχει, τη γνωρίζουν και εκείνοι οι λαοί, αλλά τη γνωρίζουν και οι υπόλοιποι και πρέπει να τη γνωρίσει και η νεολαία. Άρα, για να έχουμε εξάλειψη των πολέμων, πρέπει να έχουμε εξάλειψη του καπιταλισμού, που στηρίζεται στη στιγνή, ομή, αιματηρή εκμετάλλευση των λαών. Η σημερινή τώρα αντιπαράθεση, και αυτό το αντιλαμβάνεται κανένας, οδηγεί σε μια πολεμική σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων. Πολύ περισσότερο που συνδέεται με τη γενικότερη αντιπαράθεση ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας, Ρωσίας, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο ημπεριαλιστικό σύστημα. Εκτός αν δεν τα αντιλαμβάνεστε και θεωρείτε ότι κάποιος από αυτούς είναι καλός ημπεριαλιστής. Εμείς λέμε δεν υπάρχει καλός ή κακός. Είναι κακοί όλοι. Θύματα θα είναι οι λαοί των εμπλεκόμενων χωρών. Και επηρεάζουν
όλους τους λαούς του κόσμου, όπως λέτε, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, δηλαδή στην κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος. Η χώρα μας, παρά τα όσα λέτε, τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός, τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Με στόχο την γεωστρατηγική αναβάθμιση, όπως λέτε, ποιο είναι, των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, όχι, της αστικής τάξης της Ελλάδας, η οποία συμμετέχει μέσα από το ΝΑΤΟ, τα έχουμε πει χίλιες φορές, και από τις συμπεριαλιστικές συμμαχίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσδοκώντας να πάρει ένα μερίδιο από το μοίρασμα της λίας ολόκληρη την περιοχή. Από την αναδιανομή δηλαδή που γίνεται σήμερα, της πίτας, και αυτό βέβαια θα έχει τεράστιες συνέπειες σε βάρος και εγκλήματα σε βάρος των λαών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, ξαναλέω, όλες, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, έχουν στηρίξει όλες τις νατοϊκές αποφάσεις και τα σχέδια που αφορούν διεύρυνση και περικύκλωση της Ρωσίας. Ναι ή όχι? Υπάρχει καμιά κυβέρνηση που έφερε αντίρρηση? Κάποτε έβαζε και κανένα αστερίσκο ο Παπανδρέου, αλλά ήταν άνευ ουσίας. Υπάρχει καμία που να είπε όχι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ? Υπάρχει καμία που να μην συμμετέχει σε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις που είναι επιθετικές? Όχι. Δρομολογήθηκε η εγκατάσταση νέων αμερικανοτοϊκών βάσεων στην Ελλάδα. Και έχετε το προνόμιο, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το απογειώνει η Νέα Δημοκρατία, να δώσετε μετά το 1974, καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε καινούργια βάση. Να ξεκινήσετε εσείς και τώρα διαμαρτύρεστε για την Αλεξανδρούπολη. Κοροϊδεύετε τον κόσμο? Τι θέλανε τη βάση στην Αλεξανδρούπολη οι Αμερικάνοι? Αυτά τα ξέρουν και μικρά παιδιά. Τι θέλανε μήπως για διασκέδαση? Όχι. Και να τα αποτελέσματα. Στεφανοβίκιο. Έφυγαν τα Απάτσι 1100 χιλιόμετρα και πήγαν στην Πολωνία. Άρα συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό ή όχι? Συμμετέχει. Έχει γίνει κόμβος μεταφοράς στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη. Και έτσι γίνεται θήτης των άλλων λαών και μπορεί να μετατραπεί σε θύμα. Γιατί αυτόματα, όπως έχουν προειδοποιήσει η Ρωσία και για την Αλεξανδρούπολη και για τις αμερικάνικες βάσεις που υπάρχουν, τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, ότι αποτελούν στόχο σε μια γενικότερη εμπλοκή. Δηλαδή θα σκοτωθεί ο ελληνικός λαός, θα καταστραφούν υποδομές, πιθανά σε έναν πιο γενικευμένο πόλεμο. Ήδη τις συνέπειες αυτής της όξυνσης των αντιθέσεων τις πληρώνει ο ελληνικός λαός οικονομικά. Τις πληρώνει ενεργειακά. Τις πληρώνει με την ακρίβεια. Και φυσικά ανοίγει και η όρεξη της τουρκικής αστικής τάξης να κλιμακώσει τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Εμείς λέμε ότι, και έτσι είναι, ότι η απάντηση υπέρ των συμφερόντων του λαού μας δεν βρίσκεται να συστρατευθούμε με τον έναν υπεραλιστικό πόλο ή με τον άλλο. Καλά, λέτε γιατί μέσα, ακριβώς, είπε προηγούμενος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά δεν ξέρετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρετε τίποτα για Ιουγκοσλαβία, για Λιβύη, για Συρία, για Ιράκ, για Αφγανιστάν. Ενιαία στάση είχε πάντα. Υπεραλιστικός πόλος είναι, κοιτάει τα συμφέροντά της και μάλιστα συμμετέχει ενεργά και θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ είναι πυλώνας ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που την ασφάλεια την αντιλαμβάνονται ως σφαγείο για τους άλλους λαούς. Γιατί αυτό κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Το δίλημα δεν είναι με τους μεν ή με τους δε, με Αμερικάνους, Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τους Ρώσους, κατά τη γνώμη μας. Πρέπει οι εργαζόμενοι και οι λαοί να αυτοτελώς να αλλάξουν άλλη γραμμή. Και μπροστά στο έγκλημα αυτό, το σύνθημα είναι ένα. Η απάντηση σε αυτό το νέο έγκλημα, που θα ακολουθήσουν κι άλλα από ό,τι φαίνεται, όχι στον εμπεριαλιστικό πόλεμο. Όχι, κυρίαρχοι είναι μόνο οι λαοί. Να καταδικάσουν τις κυβερνήσεις που σύρουν κυριολεκτικά, σχεδιασμένα, στο σφαγείο του πολέμου και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και παντού. Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή της Ελλάδας. Απεμπλοκή της Ελλάδας θα ήταν το πιο σωστό. Γιατί η Ελλάδα, ξαναλέω, συμμετέχει όπως συμμετείχε με όλες τις κυβερνήσεις σε όλους τους πολέμους που τους ξεχάσατε τώρα. Και κλείστε με αυτό, κύριε Παφίλη. Θα κλείσω. Ένα λεπτό. Τελειώνω. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάω. Νέα Δημοκρατία.
Σήμερα, χθες, προχθές, όταν ήταν κυβέρνηση. Σε όλους τους πολέμους. Στείλαμε στο Αφγανιστάν, ναι ή όχι. Στείλαμε. Στη Συρία, τι στάση κράτησε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Λιβύη, τι στάση κράτησε. Φρεγάτα έστειλε ο κ. Βενιζέλος τότε, που ήταν από αυτή την κυβέρνηση. ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε. Έδιωξε την πρεσβεία της Συρίας από εδώ. Συν όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, μην λέτε τώρα και διακηρύσετε ότι απαράδεκτη η παραβίαση και της κυριαρχίας οποιασδήποτε χώρα. Συμφωνούμε. Αλλά για αυτά τα εγκλήματα στα οποία ήσασταν συμμέτοχοι, τι έχετε να πείτε στον ελληνικό λαό? Πέρασαν όλα τα ανατολικά στρατεύματα στον πόλεμο κατά της Ιουγκοσλαβίας, ναι ή όχι? Η Ευρωπαϊκή σας Ένωση ήταν πρωταγωνίστρια. Και στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας και στη Λιβύη και οπουδήποτε αλλού και μεγάλα και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη. Εμείς λέμε λοιπόν απεμπλοκή της Ελλάδας. Κανένας Έλληνας στρατιωτικός, κανένας μα κανένας, έξω από την Ελλάδα και συμμετοχή στην Ουκρανία. Κανένας να επιστρέψουν οι αποστολές που είναι στο εξωτερικό, να κλείσουν οι βάσεις. Οι Αμερικάνικες τώρα πρέπει να το απαιτήσει ο λαός, διαβλέποντας το τι συμβαίνει και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και να δυναμώσει πάλι για να αποδέσμευση από αυτούς τους υπεραλιστικούς οργανισμούς. Η άλλη λύση είναι έμεση ή άμεση στήριξη της συνέχισης του πολέμου. Και ο λαός δεν πρέπει να σφαγεί, να θυσιαστεί για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των πολυεθνικών και των υπεραλιστικών οργανισμών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.